Ωραία, οπότε ξεκινάω κι εγώ. Τέλεια. Λοιπόν, γεια σε όλους. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Λίγο είναι λίγο περίεργο το ότι δεν μπορώ να σας δω και βλέπω μόνο την οθόνη μου. Αλλά οπουδήποτε υπάρχει θέμα, διακόψτε με και πείτε μου τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αν όλα είναι OK, πρέπει τώρα να βλέπετε την κεντρική διαφάνεια της παρουσίασής μου. Ας μου πει κάποιος ότι αυτό είναι εντάξει. Τέλεια. Οπότε, γεια σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στη FOSSCOMM του 2022. Και παρακολούθησα και κάποιες άλλες ομιλίες online, οπότε θερμά συγχαρητήρια και σε όλους όσους δουλεύουν για αυτή τη διοργάνωση. Είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση και η φετινή έκδοση είναι εξαιρετική. Συγχαρητήρια σε όλους. Και συγχαρητήρια και σε όλους εσάς που Κυριακή μεσημέρι είστε εδώ πέρα και δεν είστε σε κάποια βόλτα ή δεν ξεκουράζεστε. Εγώ είμαι ο Απόστολος Κριτικός, σας μιλάω από Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς δεν ήταν δυνατό να κάνω ταξίδι και να είμαι μαζί σας, αν και θα το ήθελα. Είμαι υποψήφιος διδάκτρας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ασχολούμαι με θέματα που αφορούν τον ανοιχτό κώδικα. Και σήμερα θα δούμε μαζί κάποια πράγματα που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του κώδικα σε projects ανοιχτού λογισμικού. Λοιπόν, εδώ είναι κάποιες εικόνες από την πόλη μου και το κάμπους του Πανεπιστημίου μας που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Το εργαστήριό μας είναι το Software and Interactive Technologies Lab στη Σχολή Πληροφορικής του Απιθύτα και πιο συγκεκριμένα η ερευνητική μου ομάδα ασχολείται με Software Engineering και ακόμα πιο συγκεκριμένα με Software Engineering σε τεχνολογίες ανοιχτού λογισμικού. Τώρα, η σημερινή παρουσίαση έχει να κάνει με ένα θέμα το οποίο με απασχολεί στην έρευνά μου, στο διδακτορικό μου. Και αυτό το θέμα έχει να κάνει με το πώς σχετίζεται η ανθεκτικότητα κώδικα με τις λύσεις ανοιχτού λογισμικού. Ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, γιατί ένα ανοιχτό λογισμικό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ήδη μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτούσιο, δηλαδή κάποιος παίρνει το Jitsi, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε σήμερα, okay, το παίρνει, το κάνει self-host και μπορεί να το χρησιμοποιεί. Και άλλη περίπτωση είναι αν είναι coder ή developer ή engineer, να πάρει κομμάτια από αυτή την ανοιχτή λύση, π.χ. μέσα από ένα αποθετήριο κώδικα. Παίρνουμε τον κώδικα του project, κόβουμε το κομμάτι που μας ενδιαφέρει να επαναχρησιμοποιήσουμε και μπορούμε να το ενσωματώσουμε στη δικιά μας open source λύση. Άρα εδώ υπάρχει επαναχρησιμοποίηση. Okay. Ας πούμε λοιπόν θέλουμε να επαναχρησιμοποιήσουμε είτε μία ολόκληρη εφαρμογή είτε ένα κομμάτι της. Πώς ξέρουμε ότι αυτό που παίρνουμε είναι μία λύση η οποία έχει φτιαχτεί σωστά, δεν έχει προβλήματα, είναι modular, είναι maintainable και όλα αυτά τα πράγματα που ορίζουν την καλή ποιότητα ενός κομματιού κώδικα. Εμείς λοιπόν υποστηρίζουμε ότι χρησιμοποιώντας ένα framework που να εξετάζει το κώδικα ενός ανοιχτού λογισμικού ως προς σκοπιά της ανθεκτικότητάς του, μπορούμε να εντοπίζουμε ποιοτικά καλές λύσεις στον χώρο του open source και να τις ξεχωρίζουμε και να τις χρησιμοποιούμε. Εδώ μια μικρή διευκρίνηση. Τι σημαίνει ποιοτικά καλές λύσεις? Γιατί επί της ουσίας όλα τα open source project όταν ξεκινάνε είναι ποιοτικά καλές λύσεις. Έτσι είναι μια τεχνολογία που έχει φτιαχτεί από μια ομάδα ανθρώπων. Έχει φτάσει ένα στάδιο οριμότητας μιας πρώτης έκδοσης και μετά εξελίσσεται στο μέλλον. Άρα τι σημαίνει τελικά ο όρος ποιοτικά καλή λύση? Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται από εμάς κατά κύριο λόγο σκεπτόμενοι το μέλλον ενός έργου. Δηλαδή, μια λύση open source, όσο καλή και αν είναι, αν η κοινότητα των εθελοντών γύρω της σταματήσει να την υποστηρίζει, όπως γνωρίζετε, το project αυτό βαλτώνει και εν τέλει πεθαίνει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, ήταν
η μετάβαση από το Open Office στο Libre Office, αν την παρακολούθησε κάποιος. Έτσι, για κάποιους λόγους, η κοινότητα αποφάσισε να εγκαταλείψει το Open Office, κυρίως λόγω της σχέσης του και της εξαγοράς του από την Oracle, αλλά το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Η κοινότητα μίκρινε και το project αυτό είχε σοβαρά προβλήματα. Έτσι, η κοινότητα προχώρησε στο LibreOffice και έκανε εκεί κάποια δουλειά και το LibreOffice σήμερα θεωρείται ίσως ένα πιο active και πιο πλούσιο project από ότι το OpenOffice. Άρα, λοιπόν, δεν εξετάζουμε καθόλου μία σύγκριση μεταξύ των open source προγραμμάτων για να πούμε αυτό είναι κατώτερο ή το άλλο είναι ανώτερο, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στο δυναικές, καθώς εξελίσσεται ένα project, πιο από τα project ανοιχτό λογισμικό έχει τα φόντα, έχει έτσι τις καλές προοπτικές να παραμείνει ενεργό όσον αφορά την κοινότητά του και να εξελίσσεται με ένα υγιή τρόπο. Αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να βγει μέσα από τη μελέτη της ανθεκτικότητας. Τώρα, γιατί ανθεκτικότητα? Γιατί ανθεκτικότητα αφορά πολλές διαφορετικές όψεις ενός open source project. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα δομικά χαρακτηριστικά ενός έργου, όπως το πόσο καλογραμμένος είναι ο κώδικας, αλλά ακόμα με το πώς οργανώνεται η κοινότητα γύρω από αυτό, δηλαδή ποιες είναι οι διαδικασίες με τις οποίες επικοινωνεί, μιλά και εξελίσσει το project, πόσο σταθερό είναι το έργο, πόσο, δηλαδή όταν λέω σταθερό εννοώ η εξέλιξή του ως προς τις επόμενες major εκδόσεις του γίνεται με μία συχνότητα κάθε 2 εβδομάδες, κάθε 1 μήνα, κάθε 1 τρίμηνο. Αυτό είναι κάτι που η κοινότητα μπαίνει, το συζητάει επίσημα και αποφασίζουν ποια θα είναι τα features που θα είναι στην επόμενη έκδοση. Υπάρχει documentation. Υπάρχουν guidelines για το πώς ένας καινούριος developer μπορεί να μπει σε αυτό το project και να συνεισφέρει. Τι συμβαίνει με το license? Είναι σωστά επιλεγμένο? Επιτρέπει να γίνει μια εμπορική χρήση αυτού του λογισμικού για να βγάλει το ίδιο το λογισμικό κάποια χρήματα? Υπάρχει σύνδεση με ένα foundation? Όλα αυτά μας ενδιαφέρουν για να δούμε αν ένα project είναι ανθεκτικό. Και για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, κοιτάζουμε το project σαν μια δυναμική οντότητα που εξελίσσεται στον χρόνο και θέλουμε να το δούμε από όλες τις πλευρές του, όπως είπα, και την οικονομική και την νομική και την επιχειρηματική και την προγραμματιστική και όλα αυτά. Λοιπόν, τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ανοιχτό λογισμικό που να μας κάνουν να αντιληφθούμε ότι δεν είναι ανθεκτικό στον χρόνο? Είπα ήδη μια περίπτωση, ένα κομμάτι της κοινότητας κάνει ένα fork του έργου και ξεκινάει ένα αντίγραφό του που έχει μια διαφορετική πορεία. Υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση, το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας που τρέχει το original project να μετακινηθεί στο νέο fork και το παλιό project να μην είναι τόσο active. Υπάρχει περίπτωση συγκεκριμένοι developers που είναι γνωστοί στην κοινότητα να αποφασίσουν να φύγουν από αυτό το project και να πάνε σε κάποιο άλλο, συμπαρασύροντας μαζί τους και ένα μεγάλο μέρος από την κοινότητα των υπόλοιπων προγραμματιστών. Κάναμε ένα καινούριο release του project, του open source project, το οποίο δυστυχώς είτε χάλασε κάποια πράγματα χωρίς να το καταλάβουμε, είτε δεν εξελίσσεται ως προς το κομμάτι των χαρακτηριστικών που θέλει η κοινότητα των χρηστών μας. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πρόβλημα, γιατί μπορεί να αρχίσουμε να χάνουμε χρήστες και αν το project δεν χρησιμοποιείται, πολύ πιθανότητα σιγά σιγά να αρχίσει να εγκαταλείπεται. Και επίσης υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα το ότι πήραμε ένα project από ένα αποθετήριο το οποίο ήταν γνωστό, ας πούμε ότι αυτό είναι το GitHub, το βάλαμε σε ένα GitLab αποθετήριο το οποίο δεν έχει τόσο μεγάλη δημοσιότητα και κάποιοι χρήστες μπορεί να μην μας ακολούθησαν. Αυτές είναι κάποιες πιθανότητες που μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στην ανθεκτικότητα ενός έργου. Okay. Τι ορίζουμε ως ανθεκτικότητα? Γενικά, σε ένα σύστημα, όπως θα μπορούσε να είναι ένα έργο ανοιχτού λογισμικού, ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα που έχει το σύστημα αυτό να ανταποκρίνεται στις αλλαγές του περιβάλλοντός της. Λοιπόν, για να μπορέσουμε στην ομάδα την ερευνητική μας να προσεγγίσουμε την ανθεκτικότητα ενός οργανωτικού λογισμικού, βασιστήκαμε σε μία μελέτη που έρχεται από το τομέα της αρχιτεκτονικής και εξετάζει την ανθεκτικότητα των πόλεων. Τώρα, εντάξει, θα σκεφτείτε τι
τι σχέση έχουν οι πόλεις με το λογισμικό. Μπορεί να έχουν όμως, οπότε bear with me να σας εξηγήσω πώς το σκεφτήκαμε. Λοιπόν, μια πόλη είναι ένα μεγάλο σύστημα υποδομών, το οποίο έχει ανθρώπους που ζουν σε αυτήν και έχουν κάποιες ανάγκες. Άρα και η ίδια η πόλη σαν σύστημα μπορεί να έχει να αντιμετωπίσει διάφορους παράγοντες που να την κάνουν, που να φέρουν προβλήματα, όπως για παράδειγμα ένας σεισμός, μια οικονομική κρίση, κάποιες υποδομές της πόλης, όπως για παράδειγμα το σύστημα ίδρυυσης ή κάτι άλλο, να αρχίσει να χαλάει με τα χρόνια και να εγκαταλείπεται κλπ. Παρόμοια προβλήματα έχουμε και σε ένα λογισμικό. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένα λογισμικό είναι φτιαγμένο σε ένα stack τεχνολογιών, το οποίο αρχίζει να εγκαταλείπεται. Αν παραμείνουμε σε αυτό το stack, το οποίο απαρχιώνεται και δεν ανανεώσουμε, δεν κάνουμε modernize το λογισμικό, μπορεί να έχει πρόβλημα. Όπως είπα, developers φεύγουν από το έργο και αυτό κάνει το community μικρότερο. Ομοίως σε μια πόλη η οποία έχει προβλήματα, όπως η οικονομική κρίση, οι άνθρωποι την εγκαταλείπουν, πάνε σε άλλες πόλεις και έτσι η πόλη αρχίζει και μικραίνει ο πληθυσμός της, ενδεχομένως γίνεται γυραιότερος και όλα αυτά είναι, μπορείτε να καταλάβετε ότι φέρνουν κάποια προβλήματα. Άρα λοιπόν υπάρχουν συσχετίσεις μεταξύ μιας πόλης, ένα σύστημα και λογισμικό. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να πάρουμε το framework που χρησιμοποιούσαν οι αρχιτέκτονες του Ινστιτούτου ΑΡΑΠ που έκανε μια συνεργασία με το Rockefeller και να δούμε αν μπορούμε να το μετατρέψουμε ώστε να μπορούμε να μετράμε την ανθεκτικότητα του λογισμικού. Για να μην κουράσουμε πολλές λεπτομέρειες, θα σας πάω κατευθείαν σε κάποια ωραία σχηματάκια. Αυτό λοιπόν είναι το μοντέλο ανθεκτικότητας που φτιάχτηκε για τις πόλεις. Και ξεκινώντας απ' έξω προς τα μέσα, έχουμε τέσσερις μεγάλες διαστάσεις, Economy and Society, Health and Wellbeing, Leadership and Strategy και Infrastructure and Ecosystems. Στο κίτρινο κυκλάκι είναι 12 στόχοι, οι οποίοι αντιστοιχίζονται ανά τρεις σε κάθε μία από τις διαστάσεις και πιο μέσα μπαίνοντας έχουμε κάποια KPIs, κάποιες μετρικές, με τις οποίες μπορούμε να μετρήσουμε την ανθεκτικότητα σε επίπεδο στόχων, το κίτρινο κυκλάκι, και μετά σε επίπεδο διαστάσεων, που είναι το έξω-έξω κυκλάκι. Για να δούμε πόσο επιτυχημένο ήταν αυτό σαν μοντέλο, μεταξύ του 2013 και του 2019, 100 πόλεις μπήκαν σε αυτό το framework και μετρήθηκε η ανθεκτικότητά τους. Μέσα σε αυτές έχουμε δύο ελληνικές, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν μόνο αυτές. Βγήκαν 77 στρατηγικές resiliency. Υπήρχε μία χρήση οικονομικών πόρων της τάξης των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να μπορέσουν να βοηθηθούν όλες αυτές οι έρευνες και τα αποτελέσματα των ερευνών. Και παγκοσμίως είχαμε 282 collaborations μεταξύ φορέων, Ινστιτούτων, ερευνητών, ανθρώπων της κυβέρνησης, ανθρώπων των διαφόρων δήμων και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν μπορείτε να δείτε πώς κατέληξε ένα resilient μοντέλο που έγινε για την πόλη της Θεσσαλονίκης, στην πόλη μου. Οπότε βλέπετε ότι ουσιαστικά εδώ είναι λίγο ανεστραμμένο, μέσα είναι οι διαστάσεις, έξω είναι οι στόχοι. Και εδώ από κάτω βλέπετε σε κάθε τεταρτημόριο κάποια μπλε, κίτρινα, κόκκινα κλπ. Τα κόκκινα δείχνουν ότι αυτή η συγκεκριμένη διάσταση για αυτόν τον συγκεκριμένο στόχο δεν τα πάει καλά. Δηλαδή έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό προβληματικό. Το κίτρινο είναι μεσαία κατάσταση και το πράσινο μπλε είναι τυρκουάζ, το πούμε έτσι. Είναι το πόσο καλά τα πάμε. Πάμε τώρα να δούμε τα δικά μας. Ομοίως, φτιάξαμε και εμείς ένα μοντέλο, το οποίο έχει τέσσερες διαστάσεις, 12 στόχους και κάποιες μετρικές οι οποίοι φτάνουν σε αυτούς. Επειδή οι στόχοι είναι 12 και οι επιμέρους μετρικές είναι 48, νομίζω ότι δεν μας φτάνει ο χρόνος να σας πω όλες μία-μία, αλλά θα σας πω κάποια πράγματα πολύ γρήγορα. Οι τέσσερις διαστάσεις αφορούν τον πηγαίο κώδικα ενός λογισμικού, δηλαδή αυτό που λέμε δομικά στοιχεία του λογισμικού. Η δεύτερη διάσταση αφορά αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την εμπορική και νομική κατάσταση του λογισμικού, δηλαδή ποια open source area χρησιμοποιήθηκε, αν με κάποιο τρόπο χρηματοδοτείται αυτό το project, είτε από δωρεές, είτε από κάποιες corporate λύσεις. Π.χ. μπορεί να γνωρίζετε, για παράδειγμα, ότι η Red Hat
δίνει το Linux distro της δωρεάν για όλους, αλλά υπάρχει βοηθητικό υλικό όπως documentations, μαθήματα, εκπαίδευση και πιο advanced λύσεις, οι οποίες είναι επιπληρωμή και έτσι ο οργανισμός βγάζει χρήματα. Η τρίτη διάσταση αφορά το integration και reuse, δηλαδή πόσο εύκολα μπορούμε να συνδυάσουμε αυτό το ανοιχτό λογισμικό με άλλα ή πόσο modular είναι αυτό το λογισμικό φτιαγμένο ώστε να μπορεί εύκολα να κάνει incorporate άλλα συστήματα. Και ο τέταρτο, η τέταρτη διάσταση είναι η διάσταση του community, δηλαδή η εθελοντική ομάδα που δουλεύει το λογισμικό. Είτε αυτό αφορά developers, είτε αυτό αφορά end users, είτε translators, οποιοδήποτε μπορεί να συνεργαστεί για αυτό το λογισμικό είναι μέρος της κοινότητας κατά την άποψή μας. Οι στόχοι επιμέρους αναφέρονται σε αυτό το slide. Δεν θα τους πω έναν-έναν, γιατί μάλλον θα καθυστερήσουμε χωρίς λόγο, αλλά φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι της FOSSCOMM θα σας δώσουν τις παρουσιάσεις μας, οπότε μπορείτε να δείτε με την ησυχία σας και είμαι και εγώ στη διάθεσή σας για έξτρα ερωτήσεις. Αυτό λοιπόν είναι αντίστοιχα το framework που εμείς κατασκευάσαμε και έχει να κάνει με το assessment μιας open source λύσης ως προς την ανθεκτικότητά του. Τέσσερις διαστάσεις είναι αυτές εδώ, αναλύονται σε από τρεις στόχους και όπως είπα υπάρχουν επιμέρους μετρικές KPIs που μας δίνουν τα αποτελέσματα για αυτούς τους στόχους. Αφού το φτιάξαμε, θεωρήσαμε ότι είναι καλό να φτιάξουμε και ένα εργαλείο που να μας βοηθάει να το μετράμε. Φυσικά, κάποιος που ενδιαφέρεται να κάνει μία ανάλυση μπορεί να την κάνει και εντελώς manually, χωρίς δηλαδή το εργαλείο. Απλά παίρνει τις μετρικές μία-μία και προσπαθεί να δώσει απάντηση σε αυτές. Αλλά αυτό εδώ πέρα το εργαλείο που φτιάξαμε είναι ένας βοηθητικός τρόπος για να το κάνει κάποιος. Για παράδειγμα, εδώ σας έχω ένα παράδειγμα του εργαλείου. Εδώ μπαίνουν κάποιες μετρικές. Βλέπετε ότι το εργαλείο είναι το PHP Word, ένα PHP open source script, μέρος του PHP Office Project. Η version του φαίνεται εδώ, που μετράμε το GitHub URL του. Και εδώ βλέπετε την ημερομηνία από έως που αφορά την έκδοση 0.18.2. Από αυτό λοιπόν το εργαλείο και τρέχοντάς το, έρχονται βασικά δύο διαγράμματα. Αυτό εδώ που αφορά το πόσο καλά το πάει το εργαλείο από την άποψη των 12 στόχων που είδαμε πριν. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλη περιοχή καλύπτει το πορτοκαλί διάγραμμα, τόσο πιο καλά ανταποκρίνεται αυτό το εργαλείο ως προς την ανθεκτικότητα σε αυτούς τους 12 στόχους. Και εδώ, στο διάγραμμα με τα bars, μπορείτε να δείτε πόσο καλά σκοράρει σε ποσοστό επί της 100 στις τέσσερις διαστάσεις. Πηγαίο κώδικα, business και legal, integration και social. Βλέπετε λοιπόν ότι για αυτό το συγκεκριμένο run του εργαλείου, αυτό το λογισμικό που εξετάζουμε εδώ, θα πήγε αρκετά καλά. Εδώ είμαστε κοντά στο 0,6 με 0,8, δηλαδή 68%, και εδώ υπάρχει μια καλή κάλυψη των 12 στόχων. Σας έβαλα εδώ δύο εργαλεία. Το ένα αφορά την πλατφόρμα Laravel, το framework Laravel, και το άλλο ένα πολύ μικρό PHP API σύστημα, το οποίο δεν προχώρησε και εγκαταλείφθηκε, είναι ένα deprecated project, ακριβώς για να δείτε τη διαφορά. Δηλαδή, στο MEN Laravel μιλάμε πάλι για μια ανθεκτικότητα στάξεως του 60-80% στις διάφορες διαστάσεις και μια καλή επικάλυψη στους διάφορους στόχους. Ενώ βλέπετε εδώ πέρα το non-resilient εργαλείο δεν φτάνει ούτε μέχρι το 50% οι διάφορες διαστάσεις του, και αντίστοιχα η επικάλυψη των 12 στόχων είναι σχετικά μικρή. Άρα μπορούμε να δούμε ότι αυτό το framework που φτιάξαμε επιτυγχάνει να αναγνωρίσει ένα ανθεκτικό εργαλείο και επιτυγχάνει επίσης να αναγνωρίσει ένα όχι ανθεκτικό εργαλείο ανοιχτού λογισμικού. Λοιπόν, λίγες σκέψεις για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το πράγμα στην πράξη, γιατί καλά να κάνουμε έρευνα, αλλά κάπου να χρησιμοποιείται κιόλας. Ίσως γνωρίζετε την δημιουργία των OSPOs, που είναι το Open Source Programming Offices, τα οποία είναι λίγο της μόδας τώρα τελευταία.
Είναι μια οντότητα που προτάθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν φτιάξαμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Open Source Software 2020-2023, στην οποία είχα τη χαρά να συμμετάσχω στην ομάδα εργασίας μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Αυτά λοιπόν τα γραφεία θέλουν έναν τρόπο να επιλέγουν έργα ανοιχτού λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα, χώρες, δημόσιο τομέα, κυβερνητικές υπηρεσίες κλπ. Οπότε, όταν μιλήσουμε με έναν άνθρωπο με έναν officer της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνήθως η ερώτηση που παίρνουμε είναι «Okay, μου προτείνετε ένα open source εργαλείο, καταλαβαίνω ότι θα γλιτώσω λεφτά από licenses, πώς είμαι σίγουρος ότι μετά από 3-4 χρόνια δεν θα εγκαταληφθεί, δεν θα βαλτώσει και εγώ θα μείνω χωρίς υποστήριξη». Πιστεύουμε ότι η εργασία μας μπορεί να απαντήσει σε ένα τέτοιο ερώτημα με δύο τρόπους. Πρώτον, αν έχουμε 4 εργαλεία και θέλουμε να επιλέξουμε ένα, δηλαδή έχουμε 4 πλατφόρμες, ας πούμε, επικοινωνίας τύπου Jitsi και θέλουμε να διαλέξουμε την καλύτερη πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού. Κάνοντας μια μελέτη των τελευταίων 4, 5, 10, 20 όσων εκδόσεων θέλουμε αυτών των εργαλείων, μπορούμε να δούμε αν η εξέλιξή τους είναι ανθεκτική ή όχι ανθεκτική. Ή εναλλακτικά, ποιο από τα 4 εργαλεία είναι πιο ανθεκτικό, δείχνει να είναι πιο ανθεκτικό καθώς εξελίσσεται από τα άλλα. Έτσι μπορούμε να επιλέξουμε. Ένα άλλο πράγμα το οποίο μπορούμε να απαντήσουμε είναι, okay, έχουμε ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε στον οργανισμό μας, το οποίο θέλουμε να δούμε αν θα συνεχίσει να είναι ανθεκτικό. Πάλι, κάνοντας μια μελέτη των προηγούμενων εκδόσεών του, μπορούμε να έχουμε ένα μικρό estimation και projection για το πώς θα τα πάει στο μέλλον. Ή να κάνουμε και κάποια risk assessments. Για παράδειγμα, αν έχουμε μια κρίση στην κοινότητα, αυτό θα συνεχίσει να είναι ανθεκτικό μέχρι ότου η κοινότητα φέρει πίν, λιγοστέψει έως το 30% ή το 40% ή το 50% της αρχής. Μετά αρχίζουμε να έχουμε πρόβλημα. Και τελευταίο, αφορά πιο πολύ τα πανεπιστήμια. Έχουμε τις λεγόμενες δομές μεταφοράς τεχνολογίας, οι οποίες προσπαθούν να βρουν καλές λύσεις φοιτητών και αν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν spin-offs, δηλαδή μικρές εταιρείες, οι οποίες προσπαθούν αυτά τα προϊόντα που δημιουργήθηκαν από έρευνα να τα κάνουν εμπορικά. Πάλι και εκεί, χρησιμοποιώντας αυτό το framework, μπορούμε να δούμε αν μια open source λύση που αναπτύχθηκε από μια ομάδα φοιτητών, καθώς εξελίσσεται, δείχνει μια ανθεκτικότητα και άρα έχει όλες τις προοπτικές για να χρηματοδοτηθεί και να γίνει ένα πολύ ωραίο έργο. Πώς το χρησιμοποιούμε εμείς στο Πανεπιστήμιο? Συνεργαζόμαστε με τελειόφοιτους του bachelor μας στη Σχολή Πληροφορικής και προσπαθούμε μαζί τους να μελετήσουμε την ανθεκτικότητα διάφορων domains του software engineering. Π.χ. open source προϊόντα που έχουν να κάνουν με teleconferencing, open source προϊόντα που έχουν να κάνουν με μουσική, open source προϊόντα που έχουν να κάνουν με ERP, με project management και πάει λέγοντας. Και προσπαθούμε να δούμε σε αυτά τα domains πώς είναι η ανθεκτικότητα, πώς εξελίσσεται, ποιοι είναι οι διάφοροι παράγοντες που την επηρεάζουν και ούτω καθεξής. Αυτό έχουμε δώσει 8 τέτοιες διπλωματικές, έχουμε μελετήσει πάνω από 50 project ανοιχτού λογισμικού και περίπου 150, ίσως είναι και περισσότερες αυτές πλέον, γιατί τελειώνουν και άλλες πτυχίες όσο μιλάμε, με 200 major versions προϊόντων. Δεν ξέρω αν το πήγα πολύ γρήγορα ή πολύ αργά, sorry αν καταχράστηκα χρόνο, γιατί δεν έχω άποψη του πώς πάμε, αλλά είμαι εδώ και με χαρά να απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Ωραία, χαίρομαι πολύ. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για να μπορείτε να ευχαριστείτε στο πρέπει μέσω email. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.